Σας καλωσορίζω και παρακαλώ την κυρία Μοσκοβίτη να μιλήσει για το έργο και τις ιδέες της, τη βιογραφία και τις ιδέες της για τη βιογραφία. Καλημέρα. Καταρχάς θα ήθελα να εκφράσω τις βαθύτερες ευχαριστίες μου στους ανθρώπους της Εστίας για την απόφασή τους να συμπεριλάβουν αυτό το μικρό βιβλίο, τέλος πάντων, στη βασική ιστορική βιβλιοθήκη των εκδόσεών τους. Ευχαριστώ θερμά την κυρία Εύα Καραϊκίδη, την κυρία που βρίσκεται στο τιμόνι της Εστίας, έναν φωτεινό άνθρωπο που γνώρισα πέρυσι και που με περιέβαλε με αγάπη και εμπιστοσύνη από την πρώτη στιγμή. Ευχαριστώ την κυρία Ιωάννα Κομπηλίδη για την ακάματη υπομονή της στη διόρθωση του κειμένου. Η Ιωάννα κατάλαβε την πρώτη στιγμή και την απειρία μου και την ανασφαλιά μου, αλλά με βοήθησε νομίζω. Πάρα πολύ, την ευχαριστώ. Τον κύριο Γιώργο Τρίγκα για την ενθάρρυνση, τα θερμά λόγια, την ευγένειά του, είναι εδώ. Ναι. Είναι υπεύθυνος των δημοσίων σχέσεων της Εστίας και νομίζω ότι έχει καταφέρει να δώσει ένα αληθινό, έτσι, ένα ανθρώπινο πρόσωπο στις δημόσιες σχέσεις. Και βεβαίως τον σοφό κύριο Χατζηβασιλείου για την επιμέλεια του κειμένου. Τώρα δεν ξέρω αν έχω ξεχάσει κάποιον, ζητώ συγγνώμη. Οι ευχαριστίες μου στη συνέχεια αφορούν τους κυρίους Κωστή και κύριο Καραβιδάκη. Θα το πω, ευπατρίδες της ιστορικής επιστήμης στην Ελλάδα. Και για μένα πιο σημαντικό, ανθρώπους με ακέραιο ακαδημαϊκό ύφος. Τον κύριο Κωστή, επικουρία τύχης αγαθής, τον είχα καθηγητή μου στα μεταπτυχιακά μου χρόνια και με βοήθησε και εμένα και τους άλλους επιτητές και τις επιτήτριες να σκεφτόμαστε ιστορικά. Θα θυμάμαι πάντα με νοσταλγία τις πολλές συναντήσεις μας εκεί στην αίθουσα του Ιστορικού Αρχείου του Πανεπιστημίου Αθηνών, όταν ο κ. Κωστής ξεδίπλωνε τους προβληματισμούς του, τους μοιραζόταν μαζί μας, γύρω από τη δυναμική και τους μηχανισμούς διαμόρφωσης του νεοελληνικού κράτους, καθώς επίσης και τις σκέψεις του για την οικονομία, την ελληνική οικονομία του 20ου αιώνα. Σκέψεις και προβληματισμοί που νομίζω ότι αποτυπώθηκαν με τον ιδεοδέστερο τρόπο στα δύο εμβληματικά του βιβλία, γνωστά σε όλους μας, «Τα κακομαθημένα παιδιά της ιστορίας» και «Ο πλούτος της Ελλάδας». Τον κύριο Καραβιδάκη, και κάτι άλλο που θέλω οπωσδήποτε να πω για τον κύριο Κωστή. Τον ευχαριστώ βεβαίως για την εμφάνισή του. Νομίζω ότι χωρίς τη δική του παρότριση δεν θα ήμασταν εδώ σήμερα, δεν θα το έγραφα αυτό το βιβλίο. Και πάνω απ' όλα τον ευχαριστώ για κάτι άλλο, για το ότι ύστερα από πολλά χρόνια δικής μου επιστημονικής αγρανάπαυσης, για διάφορους λόγους, με ξανάβαλε στο μαγικό κόσμο της έρευνας. Και για μένα αυτό είναι σε αυτή τη φάση της ζωής μου πολύ σημαντικό, γιατί μεγαλώνοντας, στην ηλικία που είμαι, η ανασχόληση με την έρευνα δεν έρχεται να εμπλουτίσει το βιογραφικό μου. Τώρα που το σκέφτομαι δεν με διέτρεπε ποτέ ιδιαίτερα το βιογραφικό μου. Αλλά έχει μια άλλη διάσταση, μπορεί να ακούγεται λίγο πομπόδες, αλλά έχει ένα πυρήνα αλήθειας. Έρχεται να καλύψει, να ικανοποιήσει μια υπαρξιακή ανάγκη, θα έλεγα. Λειτουργεί ως ένα υπαρξιακό αντέρισμα στον χρόνο που φεύγει και σε όλα όσα χάνονται στο πέρασμά του. Λοιπόν, να μην μελαγχολήσουμε. Δεν θα μελαγχολήσουμε. Okay, ναι, εντάξει, γιατί ο χρόνος που φεύγει πάντα σε κάνει να μελαγχολήσει. Τον κύριο Καραβιδάκη δεν είχα την τύχη να τον έχω καθηγητή μου. Τώρα το σκέφτομαι, αν τον είχα καθηγητή μου, μπορεί να μην ήμουν και πολύ καλή φοιτήτρια, γιατί αυτά που διδάσκει ο κύριος Καραβιδάκης είναι και δύσκολα για μένα. Τέλος πάντων. Παρακολουθώ όμως τη δουλειά του και πρέπει να ομολογήσω ότι η ιστορία της Μεσαιωνικής Δύσης είναι ένα βιβλίο που με βοήθησε πάρα πολύ να καταρρύψω διάφορες βεβαιότητες και δεν ξέρω, λανθασμένες εκτιμήσεις και προσεγγίσεις για το Μεσαίωνα και τα σκοτάδια του και προφανώς κάτι τέτοιο να το μοιραστώ με συμμαθητές μου. Οπότε πολύ σημαντικό. Όπως είπα, δεν τον είχα καθηγητή μου, αλλά τα έφερε έτσι η ζωή, κύριε Καραβιδάκη, ώστε κάποιοι παλιοί δικοί μου μαθητές, έτσι στη δευτεροβάθμια, να σας έχουν καθηγητή τους στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Και νομίζω ότι αυτό που ξέραν εγώ... τίποτα. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι καλά τα πήγαν. Νομίζω ότι καλά τα πήγαν. Και νομίζω ότι αυτό που εγώ διλά ξεκίνησα, τέλος πάντων, εκεί στα ηλικιακά τους χρόνια,
δηλαδή να τους μεταδώσω ενδιαφέρον και αγάπη για την ιστορία. Νομίζω ότι εσείς το ολοκληρώσατε με τον καλύτερο τρόπο. Και κάποια από τα παιδιά, από ό,τι ξέρω, έχουν ολοκληρώσει πια τις μεταπτυχιακές τους σπουδές και εξακολουθούν να αγαπούν την ιστορία. Και νομίζω, εντάξει, και αυτό ίσως ακουστεί λίγο κοινότοπο, αλλά νομίζω ότι οι δάσκαλοι, σε οποιαδήποτε βαθμίδα της εκπαίδευσης και να βρισκόμαστε, έχει σημασία. Είναι συγκινητικό να τους βλέπουμε να προχωράνε και να γίνονται κάρονες σημαντικοί. Και φυσικά ευχαριστώ όλες και όλους εσάς που είσαστε σήμερα εδώ, συγγενείς, φίλους, μαθητές μου. Είναι για μένα πολύ συγκινητικό να μοιραζόμαστε αυτές τις στιγμές. Συναδέλφους μου, με τους οποίους μοιραζόμαστε τις καθημερινές αγωνίες, δυσκολίες, αλλά δυστυχώς και ματαιώσεις της τάξης. Ευχαριστώ ιδιαίτερα και τον κύριο Φλάισερ που είναι εδώ. Με τιμάμε την παρουσία του, όπως και με τίμησε όταν αποδέχτηκε μια πρόσκληση παλιά και ήρθε στο σχολείο μου και μοιράστηκε με τα παιδιά, μίλησε με τα παιδιά για την κατοχική Ελλάδα, τις διαδρομές της και τα τραύματά της. Τον ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ. Τώρα, αν θα πρέπει να πω και δύο λογάκια για αυτό το βιβλίο, να τα πω, γιατί νομίζω ότι έχει έτσι σημασία να γνωρίζει κανείς τη μικροϊστορία ενός βιβλίου. Έτσι μπορεί να το καταλάβει καλύτερα, να το αποκωδικοποιήσει καλύτερα, όπως και να αποκωδικοποιήσει καλύτερα τις προθέσεις του δημιουργού του, έτσι. Αυτό το βιβλίο στηρίζεται στην διδακτορική μου διατριβή, την οποία όταν ξεκίνησα, ήδη είχαν κυκλοφορήσει αρκετά βιβλία, είχαν εκπονηθεί αρκετές διδακτορικές διατριβές γύρω από τη μελέτη του θεσμού του Πανεπιστημίου, των ανθρώπων που τον υπηρετούσαν, τα γνωστικά του αντικείμενα, τα ιδεολογήματά του. Τέλος πάντων, θα έλεγα ότι τότε ήταν μια μόδα στην ιστοριογραφία να ασχολείται κανείς μέσα στο πεδίο της εκπαίδευσης με τη μελέτη του Πανεπιστημίου θεσμού. Τώρα είναι μόδα. Και τώρα. Ναι, αυτό είναι σημαντικό. Όχι μόδα, είναι μια σταθερότητα. Μια σταθερότητα. Έτσι λοιπόν, θα έλεγα ότι είχε παραχθεί ένα ικανοποιητικό σώμα γνώσεων, πληροφοριών, τεχνικών, έτσι για να θυμηθούμε και το δεύτερο, της ιστορικής γραφής, νομίζω τις τεχνικές, που θα μπορούσε κανείς να ανατρέξει αυτό και να αντλήσει πληροφορίες και εμπειρίες που θα μπορούσε δημιουργικά να το αξιοποιήσει στη δική του δουλειά, άρα δεν ξεκινούσε από το μηδέν. Αυτός ήταν ένας πρώτος λόγος. Ένας δεύτερος λόγος ήταν ότι στο ιστορικό σπουδαστήριο της Φιλοσοφικής Σχολής υπήρχε και υπάρχει το προσωπικό αρχείο του Νικολάου Βλάχου, ένα αρχείο που καταλογογραφήθηκε και ταξινομήθηκε το 1977, το πρώτο κομμάτι από την κυρία Κατσιαρδή και τους συνεργάτες της, και το δεύτερο κομμάτι το 1996 από τον κύριο Λιάκο και τον κύριο Καραμανολάκη. Η ύπαρξη αρχείου είναι δελεαστικός παράγοντας, γιατί σε βοηθάει να επικοινωνήσεις τις πρωτογενείς πηγές, να συνομιλείς με τα τεκμήρια. Οπότε σου έδινε τη δυνατότητα να, αυτά που πρόκειται να πεις και να υποστηρίξεις, να μπορείς να τα τεκμηριώσεις κιόλας. Ένας άλλος παράγοντας ήταν ότι πάντοτε αγαπούσα τη βιογραφία. Μου άρεσε πάρα πολύ ο είδος ιστοριογραφικής απόπειρας και εμπειρίας. Ειδικά οι βιογραφίες εκείνες που μπορούσαν να συνδυάζουν το ατομικό με το συλλογικό μέσα σε μια αξεδιάλυτη ενότητα, θα έλεγα, και έτσι να γίνονται πρίσμα της ιστορίας. Και πάντα με εντυπωσίαζε το γεγονός ότι στην Ελλάδα αυτό το είδος ήταν εξαιρετικά παραμελημένο. Ας πούμε, για παράδειγμα, σκεφτόμουν ότι δεν έχουμε μια βιογραφία για τον Δημαρά, δεν έχουμε μια βιογραφία για τον Σβορώνο, δεν έχουμε μια βιογραφία για τον Ιωάννη Κακρυδί. Δηλαδή, δεν έχουμε βιογραφίες για ανθρώπους που με το έργο τους σφράγισαν την παιδεία μας, το στοχασμό μας και, αν θέλετε, και την εθνική μας αυτοσυνειδησία. Μας λείπουν ολότερα οι βιογραφίες, έλεγε ο Δημαράς, οπότε ήταν μια πρόκληση. Και ο τελευταίος και ίσως σημαντικότερος λόγος που ασχολήθηκα με αυτόν τον συγγραφέα ήταν ότι το πρώτο βιβλίο του που διάβασα ήταν αυτό που κατά γενική ομολογία θεωρείται και το καλύτερο πόνημά του, δηλαδή το Μακεδονικό Σφάσι του Ανατολικού Ζητήματος. Δεν ήταν δύσκολο να καταλάβω και για κανέναν πιστεύω δεν ήταν δύσκολο να συνειδητοποιήσει, ότι ξεφυλίζοντας ακόμα και τις πρώτες σελίδες, ότι αυτός ο άνθρωπος δεν μασούσε τα λόγια του. Ότι είχε την παρησία και την επιστημονική ευσυνειδησία και εντυμότητα, θα έλεγα, να διατυπώσει κάποιες τολμηρές προτάσεις και θεωρήσεις για το αντικείμενό του. Πολλές από αυτές έρχονταν και σε αντίθεση με ισαντιδιαστολή, με ισχύουσες θέσεις και προσεγγίσεις.
Κι όμως, ας πούμε για παράδειγμα, το ότι, και αυτό υπάρχει στις πρώτες σελίδες, ότι δεν αγιογραφούσε την ελληνική πλευρά στην όλη εμπλοκή της, ας πούμε, στη Μακεδονία. Δεν δαιμονοποιούσε τους άλλους. Αναγνώριζε και στους άλλους. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό, το ότι αναγνώριζε και στους άλλους το δικαίωμα αυτοτελούς υπάρξεως. Είναι ρεξικέλεπτο να το πεις αυτό. Και πάρα πολλά άλλα πράγματα, τα οποία, αν θέλετε, μπορούμε να τα συζητήσουμε στη συνέχεια. Παρ' όλα αυτά, το έργο του παρέμεινε παραμελημένο, παραπονισμένο. Ο Μιχαήλ Σακελαρίου το 1943 στη Νέα Εστία έγραφε ότι είναι η μοναδική. 48, νομίζω. 43. Είναι το άρθρο, το αφιέρωμα για τον Βλαχογιάννη. Στην Αιστεία. Αφιέρωμα για τις ιστορικές σπουδές. Για τις ιστορικές σπουδές, για τις ελληνικές σπουδές, το 1943. Εκεί λοιπόν γράφει ότι είναι η μοναδική σοβαρή εργασία που έχουμε για τα μεταπαριστατικά μας χρόνια. Από εκεί και πέρα, ίσως κάποιοι νεότεροι ερευνητές κάνουν κάποια μικρή αναφορά, ας πούμε, χαρακτηρίζοντας όπως ο Γούναρης, ο Καράβας, ο Σιγάλας, κάνουν κάποια μικρή αναφορά, υποστηρίζοντας ότι το έργο του είναι ένα ξεπέραστο βιβλίο διπλωματικής ιστορίας. Κι όμως αυτός ο άνθρωπος παρέμεινε άγνωστος και λησμονημένος. Σεφυρικό αυτό, από το Βασιλέτσα. Άγνωστος και λησμονημένος. Έτσι λοιπόν, εγώ αυτό προσπάθησα να κάνω. Προσπάθησα να ανασύρω αυτόν τον συγγραφέα από τη Λήθη, να πω ότι και αυτός είχε κάτι να πει, άφησε και αυτός το αποτύπωμά του στην ιστορία της ιστοριογραφίας, έχοντας στο μυαλό μου αυτό που έλεγε ο Αντόρνο, ότι η μεγαλύτερη ελπίδα για έναν διανοούμενο δεν είναι να αλλάξει τον κόσμο προφανώς, αλλά είναι το να βρεθεί κάποιος, κάπου, κάποτε, που να διαβάσει τα βιβλία του, αυτά που έγραψε, όπως τα έγραψε. Έτσι λοιπόν, έσκυψα με ενδιαφέρον, με περιέργεια, αλλά και με στοργή, όπως λέει ο Δευτηρής, πάνω σε αυτόν και ως ένας επίμονος κυπουρός, όπως λέει η Έλση Δημουλά για τη μητέρα της. Συγγνώμη τις συχνές αναφορές στην ποιήση, αλλά τη λατρεύω την ποιήση. Ναι, χαίρομαι πάρα πολύ. Προσπάθησα να... Επίμονος κυπουρός, είναι όμως διακόπτω, μου θυμίζει τον Τζον Λεκαρέ εμένα. Ναι, δεν ξέρω, πάντως το γράφει η Έλση... Ναι, είναι μετά με τους τρινούμετα. Ναι, η Έλση Δημουλά στο εκλήθινο μιλήτρια. Θα το πήρε από τη Δημουλά. Έτσι αυτό λοιπόν προσπάθησα να κάνω, να τον φέρω στο φως. Γι' αυτό λοιπόν το ασύνυντε, έτσι το μυρικό, το σοφυρικό ασύνυντε, και αυτό ασχολήθηκα μαζί του, ξέροντας ότι σίγουρα είναι ματαιοφωνία να πιστεύει κάποιος ότι μπορεί να αποκαλύψει έναν άνθρωπο, να αναστήσει έναν άνθρωπο βιογραφώντας τον. Και να πω και ένα τελευταίο πάλι ποιητικό. Έτσι όπως είναι τελικά ματαιοπονία, να προσπαθεί κάποιος, να προσπαθεί ένα πίκι να διατρήσει ένα κιστό όστρακο. Το καταφέρνει. Καμιά φορά. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Ούτως ή άλλως θα έχουμε την ώρα, όταν τελειώσουμε, να επανέλθετε σε... Φυσικά. Αν θέλετε να πείτε κάτι επιπλέον και αν φυσικά απαντώντας. Ευχαριστούμε πολύ, ήταν πολύ ωραία και το περιεκτική. Ποιητική επένδυση. είναι το ιδιότητα του συναφιού. Πολύ άρτια ιδιότητα του συναφιού. Μην την ξεχνάμε. Γιατί εμπλουτίζει. Οι λέξεις εμπλουτίζουν. Θα παρακαλέσω τον Κώστα. Ευχαριστώ, Νίκο μου. Προφανώς, πριν από οτιδήποτε άλλο, θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Εστία και τη Σταυρούλα ειδικά για την πρόσκλησή τους να πάρω μέρος στο σημερινή εκδήλωση. Είναι κάτι που με τιμάει ιδιαίτερα, αλλά ομολογώ ότι αισθάνομαι και πολύ μεγάλη ικανοποίηση. Όπως ακούσατε την Σταυρούλα, τη γνωρίζω εδώ και πάρα πολλά χρόνια και το εννοώ το πολλά πάρα πολλά χρόνια. Μεγάλο. Και μπορώ να την έχω παρακολουθήσει στο πώς εξελισσότανε σε όλη αυτή τη διάρκεια με κάποια διαλύματα, αλλά την έχω παρακολουθήσει συστηματικά. Και ομολογώ ότι αυτό το οποίο πάντα με συγκινούσε δεν ήταν τόσο η αγάπη της για την ποίηση, που όντως έχει μια αιμονή εκεί πέρα, αλλά είναι η αγάπη της για την ιστορία, πράγμα το οποίο δεν το θεωρώ αυτονόητο ακόμα και από τους επαγγελματίες ιστορικούς. Θα ήθελα λοιπόν πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τη Σταυρούλα για το θάρρος της να αναλάβει ένα δύσκολο και φιλόδοξο εγχείρημα
όπως η διανοητική, τη διανοητική το βάζω σε εισαγωγικά, θα πρέπει να στη λέξη βιογραφία, ενός πάλι σε εισαγωγικά ίσονος Έλληνα ιστορικού, ο οποίος μέσα από αυτό το βιβλίο της αναδεικνύεται σε κάτι περισσότερο από αυτό που νομίζαμε. Και πέρα από αυτό αξίζει συγχαρητήρια, γιατί έχει πετύχει να ελέγξει, να αντιθασέψει το αρχαιακό υλικό της μέσα από τον απόλυτο έλεγχο της Διεθνούς Βιβλιογραφίας για την Ιστοριογραφία. Με τον τρόπο αυτό, ο βιογραφούμενος, ο Βλάχος, παίρνει και τη σωστή του θέση στον ορίζοντα της επιστήμης. Μας, τους. Πέβδω να προσθέσω, και σε αυτό θα επιμείνω λίγο παραπάνω, ότι η βιβλιογραφία γύρω από την ιστορική βιογραφία αποτελεί από μόνη της ένα πολύ ιδιαίτερο είδος. Τι εννοώ με αυτό. Εδώ έχουμε πάρα πολλές απαιτήσεις, μεγάλες δυσκολίες και κατ' επέκταση παγίδες. Ο Πολ Βέν, ένας σπουδαίος ιστορικός της αρχαίας Ελλάδας, υποστήριζε ότι η βιογραφία είναι εκείνη που θα μας καθοδηγήσει να κατανοήσουμε μια ιστορική περίοδο σε όλη τη το έβδος. Ακριβώς γιατί φτάνει στη λεπτομέρεια, μιλάμε για το πρόσωπο και από εκεί και πέρα είναι τι δυνατότητες μας δίνει αυτό το τομικό παράδειγμα να συνδεθεί σε ένα γενικότερο πλαίσιο με μια κοινωνία, μια ομάδα ή οτιδήποτε άλλο. Είπα για τις παγίδες. Την Σταυρούλα την ακούσατε τώρα να λέει πόσο τρυφερά ενέσκυψε στο αρχείο του Νικολάου Βλάχου. Παρόλα αυτά δεν έπεισε στην παγίδα την οποία θα αναφέρω. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι γράφοντας για τη ζωή ενός προσώπου αγιοποιείς το βιογραφούμενο. Για να φανώ λίγο προκλητικός, αυτό μπορείτε να το δείτε ακόμα και σε πολύ σημαντικούς συγγραφείς, όπως ο Δημαράς, όταν μιλάει για τον Παπαλιγόπουλο. Αυτό νομίζω εκεί πέρα είναι σαφέστατο, έτσι, και δεν είναι τυχαίος ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Το πρόβλημα, κατά τη γνώμη μου, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, είναι η αδυναμία των συγγραφέων να μπορέσουν να δουν και να μιλήσουν για το υποκείμενο της έρευνάς τους στο πλαίσιο της κοινωνικής πραγματικότητας μέσα στην οποία ζει και αναπτύσσει τη δραστηριότητά του ο βιογραφούμενος και να ξεφύγει από την ιδιαίτερη συναισθηματική σχέση που δημιουργείται αναγκαστικά μεταξύ ενός βιογραφούμενου και του βιογράφου του. Σε μια άλλη περίπτωση θυμάμαι ότι κάτι τέτοιο μου θυμίζει το σύνδρομο της Στοκχόλμης, δηλαδή τη σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα σε αυτόν ο οποίος έχει απαχθεί και στον απαγωγέα. Μέχρι τη δεκαετία του 1980, αυτό ο Νίκος θα με το επιβεβαιώσει, η ιστορική βιογραφία αντιμετωπιζόταν διεθνώς με ιδιαίτερη καχυποψία, αν όχι απόρριψη, προσέξτε από τους επαγγελματίες ιστορικούς. Ήταν η εποχή που το γεγονός εξακολουθούσε να καταδιώκεται από την ερχόμενη εκείνη, την εποχή εκείνη, ας την πούμε νέα ιστοριογραφία, και ήταν διαφορετική και στην Αγγλία και στην Γαλλία, στην Αμερική, στη Γερμανία, οι οποίοι επεδίωκαν να χαράξουν νέους δρόμους για την ιστοριογραφία, αποφεύγοντας με κάθε τρόπο τη λογική του γεγονότος, αλλά και τη λογική της βιογραφίας. Όπως σας είπα, η βιογραφία αποτελούσε, η ιστορική βιογραφία αποτελούσε την ακραία εκδοχή αυτής της υποδιωχμό γεγονοτολογικής κατασκευής του παρελθόντος. Βέβαια, την ίδια εποχή και στη Γαλλία και στην Αγγλία και στη Γερμανία η αδράνεια της ακαδημαϊκής ιστοριογραφίας σε αυτόν τον τομέα οδηγούσε στην ενίσχυση σε έναν βαθμό της βιογράφησης προσώπων με εκλαϊκευτικό χαρακτήρα, κυρίως στον αγγλοσαξονικό χώρο. Βέβαια, πάλι στα χρόνια αυτά, δηλαδή στα τέλη της δεκαετίας του 70, κατά τη δεκαετία του 80 πολύ περισσότερο, έχει να παρατηρείται μια αλλαγή στις προτιμήσεις τόσο των ιστορικών όσο και του κοινού, που με ενθουσιασμό δέχτηκε τη δημοσίευση μεγάλων βιογραφιών, σπουδαίων προσωπικότητων. Όπως σας
προφανώς καταλάβατε το μοτίβο σε αυτές τις βιογραφίες, ας τις μου συγχωρηθεί να ονομάσω, και πλέον έχω περάσει πολλά χρόνια, νέου τύπου, δεν ήταν το ίδιο με εκείνον που επικρατούσε στις βιογραφίες πιο λαϊκού χαρακτήρα. Όπου το πρόσωπο, όπως είπα και πριν, το μελετάμε εκτός του περιβάλλοντος. Η διαφορά είναι σημαντική. Και η μεγάλη, κατά τη γνώμη μου, τομή στον χώρο της επιστημονικής βιογραφίας είναι βέβαια αργά. Τη φέρνει ο Ζακ Λεγκόφ, όταν το 1996 πρώτα και μετά το 1999 δημοσιεύει την εκπληκτική βιογραφία του Αγίου Λουδοβίκου. Προλαβαίνω να το ανοίξω, θα του πω ότι για τον Καντόροβιτς δεν λέω τίποτα, γιατί αποτελεί μια εξαίρεση πολύ μεγάλη. Και αργότερα τη βιογραφία του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης, που είναι υποδειγματικά κείμενα για το τι θα πρέπει να είναι μια σύγχρονη βιογραφία. Στη λογική του Λεγκόφ, το πρόσωπο που βιογραφείται δεν μπορεί παρά να είναι ένα μέσο που συνθέτει και συμπυκνώνει το κοινωνικό του περιβάλλον και γύρω από το οποίο οργανώνεται όλο το πεδίο της έρευνας. Η πορεία αυτή νομίζω ότι έφτασε στις ακραίες εκδοχές της με τη δημοσίευση του βιβλίου του Αλέν Κορμπέν. Le monde retrouvé de Louis-François Pinagot sur les traces d'un inconnu, 1798-1876. Σπουδαίος ιστορικός ο Κορμπέν, έχει πραγματευτεί πολύ σημαντικά θέματα και εδώ με τι καταπιάνεται, με τη ζωή ενός καροτσά, θα το πούμε, ενός βατηριέ, πώς θα το πούμε. Καροτσιέρι, ο οποίος δεν έχει κάνει τίποτα το σημαντικό στη ζωή του. Δεν είναι μια προσωπικότητα, αλλά είναι το πρόσωπο εκείνο που έχοντας αφήσει ένα αρχείο σε μια επαρχιακή, στα επαρχιακά γραφεία, δεν θυμάμαι τώρα που είναι, στην αρχεία της Γαλλίας, επιτρέψει τον Κορμπέν να συστήσει ολόκληρη την κοινωνία γύρω του από τα τέλη του 18ου αιώνα μέχρι το και μετά την Κομμούνα. Πρόκειται για ένα έξοχο βιβλίο. Αν έρθουμε τώρα στην ελληνική πραγματικότητα, η βιογραφία είναι ακόμα πιο βραχυβείο σε σχέση με το διεθνές περιβάλλον. Έτσι δεν αφήνω κατά μέρος διάφορες βιογραφίες, ιδίως του Μεσοπολέμου, οι οποίες βγαίνανε για να εγκομιάσουν από δημοσιογράφους εκτοπλίστων, για να εγκομιάσουν τον βιογραφούμενο. Σκέφτομαι τον Τζαρδάλη, τον Μιχαλακόπουλο. Υπάρχουν επίσης μεταγενέστερα οι βιογραφικές προσπάθειες του Δημαρά για τον Παπαρηγόπουλο, ανέφερα και προηγουμένως. Του Πασχάλη και του Μιλίδη για τον Ιώσκο Μισιόδακα, που ανήκουν ως, και αυτό οφείλω να το υπογραμμίσω, σε μια σειρά βιογραφιών και αυτοβιογραφιών που είχε το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας. Και ήταν νομίζω η μόνη σειρά που υπήρχε, που υπήρξε και σταμάτησε κάποια στιγμή. Θα θυμηθώ ακόμα κάποιες προγενέστερες. Βέβαια εδώ πέρα είμαι μπάγιας γιατί ήταν θείος μου, αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι δεν θα... Έχεις δίκιο. Αλλά νομίζω ότι ήταν από τις σημαντικότερες βιογραφίες που έχουν γραφτεί, του Γρηγόρη Δαφνή για τον Σοφοκλή Βενιζέλο, που είναι καταπληκτική, και για τον Ιωάννη Καποδίστρη. Όλες αυτές βέβαια δεν συγκροτούν παρά ένα γενικό, μεμονωμένο, μεμονές προσπάθειες, και δεν είναι φαίνεται ότι υπάρχει ένα ευρύτερο εγχείρημα θεμελίωσης μιας παράδοσης στην ιστορική βιογραφία. Αυτό το τελευταίο, κατά τη γνώμη μου, πραγματοποιείται πρόσφατα με σειρά εκδόσεων βιογραφικών για σημαντικότερες, λιγότερες σημαντικές προσωπικότητες της χώρας, αλλά και τη δημιουργία εκδοτικών σειρών αφιερωμένων αποκλειστικά στη βιογραφία. Από τις αρχές της κρίσης, και δεν το λέω τυχαία, από τις αρχές της κρίσης, έχουμε σημαντικές βιογραφίες. Η Λίντια Τρίχα είναι μαζί μας, έχει βγάλει τα βιβλία της για το Χαρίλα και Σπυρίδωνα Τρικούπη, ετοιμάζει και ένα τρίτο για τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο. Η από κάθε άποψη υποδειγματική βιογραφία του Κυριάκου Βαρβαρέσου από την Ανδρέα Κακριδή,
ο Καποδίστριας του Λούκου, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, και εδώ θα ήθελα σε παρένθεση να πω, σκεφτείτε ότι μέχρι πριν 6-7 χρόνια δεν είχαμε βιογραφία του ανθρώπου που έφτιαξε το ελληνικό κράτος, έτσι, του Ελευθέριου Βενιζέλου. Και βέβαια έχουμε και δρόμο μπροστά μας μέχρι να φτιαχτεί μια βιογραφία που ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του ανθρώπου. Αλλά για να προσθέσω και κάτι ακόμα, μην ξεχνάτε ότι δεν έχουμε μία σοβαρή βιογραφία του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Παρότι το υλικό υπάρχουν τα πάντα ενοργανωμένα για να γραφτεί κάτι τέτοιο, κάτι για βιογραφία. Λοιπόν, είχαμε τη βιογραφία του Παπαδάκη και ούτω καθεξής. Και υπάρχουν και πολλές άλλες βιογραφίες που στο μεταξύ έχουν επιδοθεί. Αυτό το οποίο η αυξημένη πυκνότητα της παραγωγής, νομίζω κατά τη γνώμη μου ότι υπογραμμίζει πριν απ' όλα τη συγκρότηση ενός νέου ερευνητικού και εκδοτικού πεδίου, σε εισαγωγικά, το οποίο φαίνεται και από κάτι άλλο. Τόσο το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, όσο και η Τράπεζα της Ελλάδος, πριν από όχι πολλά χρόνια, εγγενίασαν βιογραφίες, σειρές βιογραφιών. Υπάρχει η αίσθηση ότι μπορούμε να προχωρήσουμε σε βάθος με βάση αυτές τις σειρές. Να αναπαράγουμε και να χρηματοδοτούμε και να υποστηρίζουμε το πεδίο αυτό. Άρα υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Επίσης, αν δεν κάνω λάθος, ήταν ο Δόλο, ο οργανισμός Λαμπράκη, που είχε βγάλει και μια μεγάλη σειρά βιογραφιών των Ελλήνων πολιτικών ηγετών. Θα πίστευε κανείς ότι η χώρα μας, καθώς αναζητά κάποια πρότυπα, με πιαστεί μέσα στο χάος που δημιούργησε η πολυκρίση, ο όρος είναι σχετικά πρόσφατος και έχει διαθετηθεί, δηλαδή, στο πλαίσιο όλη τη χρηματοοικονομική κρίση, βάζει με τον COVID και το πώς εξελίζονται τα πράγματα σήμερα. Η αναζήτηση, μάλλον αν το θέλετε, η αποσαφήνιση των χαρακτηριστικών μεγάλων πολιτικών ηγετών της, αποτελεί πλέον μια προτεραιότητα. Από εκεί και πέρα, αν αφήσουμε τις κορυφές των ελίτ, το πόσο προοδεύει μία ιστοριογραφία φαίνεται από το πόσο αρχίζει μία εθνική ιστορική βιογραφία σχολή, φαίνεται από το πόσο βαθιά προχωράει στη μελέτη προσώπων που δεν τα θεωρούσαμε σημαντικά και τα οποία μας επιτρέπουν να δούμε πλέον ποια είναι η δυναμική εκείνη που χαρακτηρίζει τον κάθε τομέα στον οποίο ανήκει το βιογραφούμενο πρόσωπο. Συγκεκριμένη περίπτωση της Σταυρούλας, τι συμβαίνει στην ιστοριογραφία. Ωραία, μπορεί να μιλάμε για τον Ζαμπέλη, μπορεί να μιλάμε για τον Παπαρηγόπουλο. Από εκεί και πέρα τι γίνεται. Υπάρχουν όλοι, δεν είναι δεύτερης διαλογής, αλλά όλοι οι υπόλοιποι ιστορικοί, για τους οποίους ακόμα και αν έχουν γίνει οι μελέτες για το Πανεπιστήμιο, δεν είμαστε σε θέση να καταλάβουμε ποια είναι τα δίκτυα στα οποία γίνονται, να τους αξιοποιήσουμε, να αξιολογήσουμε με ακρίβεια, αμεροληψία, αυτό το υπογραμμίζω πολύ έντονα, γιατί συνήθως, ακόμα και σήμερα, η ιστοριογραφία μας χαρακτηρίζεται από εμπάθεια, πολιτική εμπάθεια, και για το πολύ απλό λόγο, ότι ποτέ δεν θα καταλάβεις πώς διαμορφώνεται μια ιστοριογραφία αν δεν παρακολουθήσεις όλους όσους συμμετέχουν στη διαμόρφωσή της από κοινού. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις κάτι για τον Ζακ Ιθινό που δεν ξέρεις, αλλά παρόλα αυτά θες να ξέρεις και όλους τους υπόλοιπους τι γίνεται, πώς αντιλεπιδρούν, πώς στηρίζει ο ένας τον άλλον ή πολεμάει ο ένας τον άλλον, τι θέσεις παίρνουν, τι θέσεις δεν παίρνουν και ούτω καθεξής. Όταν η Σταυρούλα ξεκίνησε τη διατριβή της, τότε παλεύαμε αυτό που έγινε αργότερα, το αποθυμένο παιδί της ιστορίας. Την είχα παρακαλέσει να μου δώσει το βιβλίο για το Μακεδονικό. Ομολογώ, έλεγα τώρα θα διαβάσω πάλι. Έμεινα άφωνος από την ποιότητα της δουλειάς του Βλάχου. Μου έδωσε και τη θεωρία και μεθοδολογία. Θεωρητικά και μεθοδολογικά. Ναι, θεωρητικά και μεθοδολογικά του Βλάχου. Έμεινε επίσης εντυπωσιασμένος, αμφιβάλλοντας δηλαδή σε αυτούς τους δύο τομείς
υπήρχε την εποχή του κάποιος καλύτερος. Είναι εξαιρετική η ποιότητά του, της δουλειάς του. Γι' αυτό προηγουμένως είπα ότι το ίσονος το έβαλα σε εισαγωγικά. Σαφώς δεν είναι δευτερεύουσα, δευτερεύον ιστορικός, ενδεχομένως να μην έχει το δίκτυό του, ενδεχομένως που θα τον υποστηρίξει, θα τον προβάλλει, ενδεχομένως. Υπάρχουν πολλά που θα μπορούσαμε να βάλουμε. Η λογική της Σταυρούλας νομίζω ότι αποσαφηνίζεται από την παράγραφο που κλείνει το βιβλίο της. Σας τη διαβάζω. Γνωρίζοντας την τεράστια δυσκολία να αναστήσει κανείς έναν άλλο άνθρωπο, μιλώντας γι' αυτόν και έχοντας ενειρήνευτη δυσπιστία για αυτά που έγραψε Σταυρούλα, προσπάθησα να αναδείξω κάποιους από τους σταθμούς της πνευματικής διαδρομής και της δημόσιας παρουσίας ενός μοναχικού πανεπιστημιακού δασκάλου που σε ένα φτωχό και άναυρο διδακτικό και ιστοριογραφικό περιβάλλον παραδομένων αληθιών και βεβαιοτήτων τολμά να διατυπώσει τις δικές του ασέβειες. Ο Βλάχος σε μια εποχή, σχεδόν σε όλη την περίοδο που μπήκε στο ΑΚΤΟΛ, ο φόβος για τα Βαλκάνια στην Ελλάδα είναι μεγάλος για τις υπόλοιπες βαλκανικές χώρες, με εξαίρεση την Τουρκία για ένα μικρό διάστημα, με την οποία είχαμε καλές σχέσεις μέχρι τα γεγονότα της Μύρνης. Ο Βλάχος λοιπόν καταφέρνει να αποστασιοποιηθεί από το γενικότερο ρεύμα και στη διπλωματική του ιστορία να αντιμετωπίσει με ψυχραιμία τους Βαλκάνιους, Βαλκάνιους άλλους, όπως λέει Σταυρούλα, και να διαμορφώσει ένα ιστορικό σύμπαν που δεν ήταν, αλλά και ήταν ελληνοκεντρικό. Δεν ήταν γιατί ενδιαφέρθηκε και για την ιστορία των εθνικών άλλων, ήταν γιατί ανατέμοντας διαδρομές τις στρατηγικές του εθνικού εαυτού συνέβαλε στην πληρέστερη κατανόησή του. Ο Βλάχος ανήκει μάλιστα πολύ πειθαρχημένα στον σχολείο του θετικισμού. Εδώ θα έχω μια διαφωνία με τη Σταυρούλα. Του προσάπτει μια θεωρητική ατολμία. Εγώ δεν βλέπω θεωρητική ατολμία στο έργο του. Βλέπω μια θεωρητική συνέπεια, εκπληκτική συνέπεια στον τρόπο που διαχειρίζεται τα πράγματα, τα θέματα με τα οποία καταγίνεται, και επίσης μια εκπληκτική δυνατότητα να αξιοποιήσει τη γερμανική σχολή της ιστορίας του κράτους. Θα επιμείνω σε ένα σημείο, ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε άλλον, δεν θυμάμαι άλλον πέρα από τον Βλάχο που να έχει αξιοποιήσει τις θεωρίες του κράτους, τη σημασία της γεωπολιτικής για τη διαμόρφωση ενός κράτους. Να θυμίσω μάλλον ότι όλες οι θεωρίες της ιστορικής κοινωνιολογίας σήμερα στηρίζονται ακριβώς σε αυτή η σχολή για τη διαμόρφωση του κράτους, στη γερμανική σχολή. Κατά τη γνώμη μου αυτή είναι η επιτυχία του, εκείνη, σας θυμίζω ότι οι ίδιοι οι Γάλλοι γιατί μιλάγανε, έτσι με τι όρους μιλάγανε, τότε προσπαθούσαν να εμφανιστούν, ξεκινήσανε, δεν είχαν καμιά τέτοια επιρροή. Η επιρροή του έγινε πολύ πολύ αργότερα. Και σε άλλα θέματα. Και σε εντελώς άλλα θέματα. Αλλά σε όλο τον κόσμο, νομίζω, η λογική την οποία εξέφραζε ο Βλάχος ήταν η επιτυχημένη λογική. Ήταν η λογική της, πρωτοποριακή λογική, δεν ήταν πίσω κατά τη γνώμη μου, ούτε άτομος. Αυτό ήταν, όπως εμείς σήμερα έχουμε κάποιες αιμονές με ορισμένα θέματα. Μπορεί αυτή τη στιγμή σε άλλες χώρες να είναι κάπως ξεπερασμένα, να εμφανίζονται άλλοι κλπ. Αλλά το mainstream αυτό ήταν. Και ο Βλάχος ανήκε σε αυτό το mainstream. Επομένως, νομίζω ότι είναι μάλλον άδικο να τον βλέπουμε ως αιμονικό. Αυτή είναι η παρατήρηση. Σε μια ιστοριογραφία που ελεγχόμενα εκείνη τα χρόνια εκείνα δεν είχε ανταγωνιστή. Γι' αυτό πιστεύω ότι η χάρη του βρίσκεται στην μεθοδολογική συνέπεια και η αξιοσύνη του στο πάθος για το αρχείο.
Από εκεί είναι ένα δεύτερο στοιχείο, με το οποίο, αν το καταλαβαίνω καλά, θα έχω μία, έχω μία ένσταση με τη Σταυρούλα. Στο αρχείο, παρά το γεγονός ότι δουλεύει πολύ με αρχείο η Σταυρούλα, του δείχνει μία αντιπάθεια, έχω την εντύπωση. Αυτό καθε αυτό το αρχείο δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, αλλά έχω την εντύπωση, επιμένω σε αυτό ιδίως για την χώρα μας έχει σημασία, ότι ένας ιστορικός, και σταματάω εδώ, ένας ιστορικός δεν μπορεί να υπάρχει, όποια σχολή και να ακολουθεί, χωρίς έρευνα αρχή. Συγχαρητήρια, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, Κώστα. Τώρα έμενε τελευταίος, είχα ετοιμάσει ένα λόγο για το, για το περιεχόμενο του βιβλίου, τα είπε η Σταυρούλα. Είχα ετοιμάσει ένα άλλο για την ιστοριογραφία, τα είπε ο Κώστας, οπότε μου μένει ένας ειδικότερος και αναγκαστικά φτενότερος, πιο περιορισμένος. Αλλά θέλω κι εγώ να πω τους επένους, αφού πρώτα ζητήσω συγγνώμη, διότι το καθυστερήσαμε λίγο το βιβλίο στην έκδοση, ενώ τεχνικά, επειδή έπεσε η εποχή του κορονοϊού. Και αφού κάνουμε ιστορία, ξεχνάμε έρθει στο νου πόσο μας επηρεάζει η ιστορία στα σχέδιά μας, τα ανθρώπινα σχέδια και τα λοιπά. Ήρθε δηλαδή λίγο πιο αργά από όσο θα μπορούσε να έχει βγει και να το έχουμε παρουσιάσει. Τέλος πάντων, τέλος καλό, όλα καλά. Ήρθε η ώρα του, έβγηκε. Εμένα με εγωίτευσε, διότι καλά δεν είναι μια από τις αρετές ιστοριογραφίας να γράφει και καλά. Γιατί συχνά γράφει οι ιστορικοί, το ξέρουμε, γράφουνε. Λίγο ακατέργαστα, δεν έχουν πάντα τη χάρη να διατυπώσουν ό,τι θέλουν, ή δεν το έχουν στο μυαλό τους πολύ καθαρό, ή η γλώσσα τους δεν τους βοηθάει. Η Σταυρούλα, ευτυχώς, κύριε Μοσχοβίτη, έχει μια υπέροχη γλώσσα, από τις σπάνιες στην ελληνική ιστοριογραφική παραγωγή, παρά από το βιβλίο και λόγω της σειράς είναι σχετικά μικρό. Δεν είχατε δυνατότητα, αλλά πιστεύω ότι θα επανέλθετε. Είπατε για τον Κακρυδί, είπατε για τον Σβορώνο. Επειδή αυτό το είδος βιογραφίας που κάνετε εσείς είναι ζευγμένο με την ιστορία των ιδεών, γιατί υπάρχει μια άλλη βιογραφία που είναι αυτή που αναφέρθηκε και ο Κώστας και που λείπει στην Ελλάδα, των προσώπων, των πολιτικών, της δημόσιας διοίκησης που έχουμε τεράστιες εγγύψεις. Δεν έχουμε, ας πούμε, τη βιογραφία ουδενός νομάρχη, ουδενός ζηνικού διοικητή. Αλλά η δική σας είναι κοντά στην ιστορία των ιδιών, που προφανώς είναι και αυτή που αγαπάει. Και γι' αυτό και το, όταν είναι μπροστά στο αρχείο, δεν δίνει τον ίδιο ενθουσιασμό που δείχνει σε έναν άνθρωπο που διαχειρίζεται έννοιες, όπως ο Κιτρομιλίδης, που είναι μεγάλος χρήστης των εννιών, αλλά μικρός χρήστης αρχείων. Βέβαια, στην εμπειρία της, το αποτέλεσμα ήταν πολύ επιτυχές. Η διάταξη του βιβλίου είναι πολύ σοφή, έχει μια βιογραφία, στην αρχή ένα πρώτο κεφάλαιο, μετά ένα πολύ ενδιαφέρον κεφάλαιο για το βασικό του βιβλίο και τα βασικά του βιβλία, και τα δύο, και η βιογραφία και το, αυτό το δεύτερο κεφάλαιο για τα δύο βασικά του βιβλία, αυτά στα οποία αναφέρεται ο Κώστας. Ανοίγουν πολλά παράθυρα και φαντάζομαι θα επανέλθει κι εσείς στις προσλήψεις των ιδεών εκείνων που πήγαιναν να σπουδάσουν στη Γερμανία εκείνη την περίοδο περίπου. Ήταν μια εποχή που το Γερμανικό Πανεπιστήμιο ήταν προκαθοριστικό για τη διαμόρφωση των ιδεών, αν μη τι άλλο των ιδεών του Πανεπιστημίου των Αθηνών. Δεν ξέρω αν την ίδια περίοδο, ας πούμε, ο Μιχαήλ Λάσκαρης, που είναι κάτι πάρισο με τον Βλάχο και πιο γνωστός, δεν θέλει. Ίσως και επειδή ήταν Κερκυραίος και είχε μεγαλύτερες προσβάσεις στην Αιγύπτου. Ήταν ανιψιός του Ανδρεάδη. Ήταν και ανιψιός του Ανδρεάδη και είχε... Εντάξει, ήταν πολύ πιο γνωστός στην... Μάλιστα, είναι ενδιαφέρον κοινωνιολογικά ότι σε όλη τη διάρκεια του βιβλίου σου αυτό το ίσονος που είπε ο Κώστας, που δεν είναι ίσονος, είναι όμως μικρομεσαίος. Δεν είναι Ανδρεάδης,
Δεν είναι, δηλαδή όχι, εννοώ κοινωνικά τώρα, όχι για τη ουσία. Δεν είναι. Δεν είναι. Η καταγωγή του. Και η καταγωγή του. Δεν είναι πιο επαρχιακός. Δεν έχει την αλαζονία και την αριστοκρατικότητα του Μιχαήλ Λάσκαρη, τον οποίο διέσωσαν και οι φοιτητές του. Τόσο γραφικός ήταν. Αλλά αυτό ίσως κάνει τη βιογραφία του Νικολάου Βλάχου πιο ενδιαφέρουσα. Διότι και νομίζω και ο Δημαράς το έτσι το είχε πει, ότι μας ενδιαφέρουν πολύ οι ιστορίες των μεσαίων ανθρώπων. Γιατί εντάξει, ο Καποδίστριας είναι ήδη κάτι πολύ μεγάλο για να το πιάσει μια βιογραφία. Είναι κάτι περισσότερο από ένα πρόσωπο ο ίδιος. Ίσως και η Τρικούπη. Άλλο θέμα. Η Τρικούπη είναι Έλληνες πολιτευτή, ο Καποδίστριας είναι κάποιος περισσότερο από τη Τρικούπη. Διαβάζοντας τη Λιδία, μας αρέσουν και οι Τρικούπη. Εντάξει, είναι προβλήματα και θεωρητικά της βιογραφίας. Α, μικρή παρένθεση. Γιατί το βιογραφικό είδος, το λέτε άλλωστε. Χάρηκα που είδα μια αποσημείωση σχετικά. Ενώ ήταν ένα είδος που συζητήθηκε και επιστημονικά και θεωρητικά, διαφωνώ ότι η πρώτη σημαντικότερη βιογραφία ήταν του Λεγκόφ. Κατ' εμένα του Ζαν Φαβιλιέ για τον Φίλιππο τον Ωραίο, 10 χρόνια νωρίτερα. Αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι η βιογραφία, παρότι ήταν ένα συζητήσιμο είδος, είναι αυτή που έχει επηρεάσει ίσως περισσότερο από πιο από οποιαδήποτε άλλη, μαζί με την πολιτική ιστορία, την ιστοριογραφία γενικότερα. Θυμηθείτε στην νεότερη ευρωπαϊκή ιστορία, στην οποία ανάγκηκε και ο Βλάχος, όχι με πολύ μεγάλη επιτυχία, είναι τέτοια. Τη διατριβή του ήταν κάπως. Τη σημασία της μετάφρασης των βίων παραλλήλων του Πλουτάρχου στην κουλτούρα της Ευρώπης, στην κατασκευή της προσωπικότητας του μεγάλου άντρα. Φανταστείτε ότι ένα από τα μειζόνα έργα της διαφωτιστικής, της της ιστοριογραφίας του διαφωτισμού είναι ο Λοδοβίκος ο 12ος της Σουηδίας του Βολτέρου και η επιχείρηση βιογράφησης του Λοδοβίκου του 14ου πάλι από τον Βολτέρο με τίτλο «Ο πολιτισμός στην εποχή». Άρα είναι πάντα εκεί και με άλλα λιγότερο γνωστά έργα. Σκέφτομαι χαρακτηριστικά πόσο έχει επηρεάσει ο Σουετόνιος. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς. Ναι, αλλά η πολιτική βιογραφία, η βιογραφία αυτοκρατόρων κράτους, που διαβάστηκε πάρα πολύ στα πανεπιστήμια και άρα, και έχετε μια πολύ ωραία υποσημείωση, ας πούμε στη Γαλλία. Πριν γίνει η βιογραφία είδος και με εκδοτική επιτυχία και σε σοβαρές ιστοριογραφικές βάσεις, υπήρχε μια ιστοριογραφία της βιογραφίας, γεγονοτολογική την αναφέρεται, πολύτων ήταν τα περίφημα dictionnaire biographique, το Λαρούς αλλά και άλλα, τα οποία τα άρθρα τους, κάθε άρθρο είναι ουσιαστικά μια μονογραφία και από αρχαία και την αναφέρεται και είδα σημαίνει και πόσο μακριά πήγατε στην ενημέρωσή σας για την ιστορία, για τη βιβλιογραφία, τη ιστοριογραφία και τις επιστημολογικές προϋποθέσεις της. Υπενθυμίζω ότι η συνέχεια αυτών των μεγάλων γαλλικών προσπαθειών που είναι το περίφημο, εκδίδεται ακόμα Dizionario Biografico degli Italiani, έχει φτάσει στους 85 τόμους και για κάθε προσωπικότητα, ακόμα και για ένα πλοίαρχο του Βενετικού Ναυτικού του 16ου αιώνα, έχει τη βιογραφία, τους πάπες, τους καρδιναλίους. Άρα είναι ένα είδος που συζητήθηκε ιστοριογραφικά πολύ, αλλά ταυτόχρονα και παρά την μικρή περιφρόνηση, ξέρετε και ο Λεγκόφ, εδώ θα κάνω και εγώ την κριτική μου, ήταν και αυτός μια σχολή και επειδή χτυπιόταν για τα κονδύλια που θα πάνε, λίγο αγνόησε άλλες σχολές που είχαν κάνει πάρα πολλές δουλειές για τη βιογραφία τις οποίες άλλωστε. Σας αναφέρετε κι εσείς τι περισσότερες από αυτές καταλήγαν. Δηλαδή αν δεις τη Γαλλία, την οποία ξέρω καλύτερα από τη Γερμανία, τον αριθμό διδακτορικών διατριβών και μεμοάρ για βιογραφικά θέματα, είναι απίστευτος, ανέκδοτον οι περισσότερες, αλλά αποτελούν μια βάση που επιτρέπει να φτάσει και σε έργα σαν του Λεγκόφ και του Φαβιέ και άλλων αργότερα. Γιατί υπάρχει μια ολόκληρη σειρά στη Γαλλία, στη Φαγιάρ, που είναι εξειδικευμένη σε αυτό και έχει δώσει πολύ ωραία πράγματα. Τώρα,
στην Ελλάδα, και κλείνω γιατί η παρένθεση με αυτό που λέω, ήταν ο τρίτος λόγος μου αυτός, πιο μακρύς. Στην Ελλάδα η βιογραφία είναι δύσκολη, τα αρχεία είναι λίγα. Δυστυχώς πολλά οικογενειακά αρχεία, τώρα πια προσέχουμε και τα σώζουμε και αυτά. Αλλά πολλά προσωπικά, οικογενειακά, ατομικά αρχεία κτλ. Δεν διασώθηκαν, δεν έδωσαν οι οικογένειες σημασία, πέσανε στα κληρονομικά, στην Γλουκ κτλ. Το επόμενο κεφάλαιό σας για την... είναι πολύ σημαντικό για την παρουσία τους γειτονικό εδώ, το δασκαλείο εδώ ήταν. Στις μέσες εκπαίδευσης. Να, ένας ακόμα. Έτσι, η Σταυρούλα κάνει εκτός από τη βιογραφία ενός ιστορικού, κάνει και τη βιογραφία ενός σημαντικού, την ιστορία ενός σημαντικού θεσμού που δεν έχουμε ακόμα. Μια πλήρη μονογραφία ή πλήρης, γιατί δεν φτάνει μία, του διδασκαλείου. Το οποίο, αν είστε λίγο συντηρητικοί και δεν είστε με τον Τελμούζο και τον Κλινό, όπως καμιά φορά είμαι εγώ, αισθάνομαι πιο άνετα με το διδασκαλείο παρά με τον κύκλο του Βόλου και της εταιρείας τους, που βέβαια τον έχουμε κατατάξει στην εθνική αγιογραφία των μεταρρυθμίσεων και χάρη στο νεότερο Ζημαρά, αλλά το διδασκαλείο μιλάμε γι' αυτό χωρίς να το έχουμε μελετήσει ποτέ. Και πιθανόν ήταν ένα είδος εκόνομας του Περιέρ ή πολύ ψηλών προδιαγραφών. Αν μη τι άλλο για την παπαγαλία που απαιτούσε, για να πεις. Διότι έπρεπε να ξέρεις όλο τον όμηρο, τον παραμικρό ρηματικό τύπο της αρχαίας γραμματείας κτλ. Δηλαδή γινόταν μια δουλειά την οποία δεν έχουμε μελετήσει και προς τιμή σας, αν εξαιρέσεις αναμνήσεις του διδασκαλείου που έχει δημοσιεύσει στην Αίστεια ο Τριανταφυλόπουλος, δεν έχουμε κάτι σοβαρό. Ίσως γιατί και οι ίδιοι δεν γράψαν την ιστορία τους. Ήταν άνθρωποι της εξουσίας όπως ο Εξαρχόπουλος, οι οποίοι δεν σκεφτόταν ποτέ ότι κάποτε θα πέσουν σε υποτίμηση. Ήρθε η μεταρρύθμιση του 1964, τους αμαύρωσε τόσο πολύ, όπως οι Γάλλοι τους Βενετούς τα επτάνησα. Αντίθετα με ότι λέει ο Αρβανιτάκης, να σου κάνω και σένα μια κριτική. Αμαύρωσαν τόσο πολύ το παλιό καθεστώς, που φτάνουμε στο σημείο να μην τα καταλαβαίνουν. Λοιπόν, από αυτή την άποψη η συνεισφορά σας είναι πολύ σημαντική και μακάρι να έχετε την ώρα ή εσείς ή άλλοι να πείτε περισσότερα πράγματα. Και πάω στο ένα άλλο σημείο που έχει να κάνει και με την ιστοριογραφία και με την ιστορία των θεσμών. Επανέρχεται συχνά, είναι βέβαια η ιστορία του Πανεπιστημίου. Ευτυχώς η ιστορία του Πανεπιστημίου και χάρη στο Κάνα Μαρουλάκη, το Βαγγέλη, και το ΛΑΠΑ για τους φοιτητές του 19ου αιώνα έχει ουσιαστικά αλλάξει. Και πλέον το βλέπουμε αλλιώς και πολύ πιο με μεγαλύτερη διαφάνεια και με μεγαλύτερη ενάργεια. Είναι ένα θέμα που παραμένει ανοιχτό. Εσείς κάνετε πολλές αναφορές και στο επίπεδο του σπουδών που φέρνει ο Ζακυνθινός, στο επίπεδο των καθηγητών. Έχει τιμητικούς στοχασμούς πάνω στους στοχασμούς, αλλά ανοίξεις τουλάχιστον και οδηγούν σε στοχασμούς για τον Κουζιά. Όχι τόσο για τον Κουζιά, για τον άλλο μεσονολόγο. Άμαντο. Και άλλον ένα. Τον Άμαντο. Έστω, ένα ανάμεσα τους. Όχι, δεν είναι τον Άμαντο. Το οποίο θα έπρεπε να οδηγήσει τους ιστορικούς του Πανεπιστημίου σε μια επιστημολογική ιστορία των καθηγητών, να πω τι εννοώ τώρα, διακούγεται έτσι πολύ κάπως, τις προϋποθέσεις τους θεωρητικές και πού μπόρεσαν να φτάσουν το έργο τους. Τι εννοώ. Πράγματι, και το αναδεικνύεται πολύ ωραία, το πάθος για το αρχείο εντός εισαγωγικών, καλλιεργήθηκε ιδιαίτερα το Λάμπρο από τους μαθητές του, συμπεριλαμβανομένου και του Βέη. Οκ, ως εδώ. Έτσι δεν είναι. Αρχεία όμως δεν είχαμε. Νέος Ελλήνων. Νέος Ελλήνων μνήμονας. Δηλαδή αξιοποιεί υπάρχει και στις πηγές του εξωτερικού. Και αυτά που έβλεπε στα διάφορα ταξίδια του. Αλλά μια πολιτική συστηματική μελέτηση των αρχείων για την νεότερη ιστορία και των αρχείων που ήταν εδώ δεν υπήρξε. Θα μπορούσε
να πας στο Σάθαλα πάλι και εκεί. Ο Σάθαλας ακριβώς είναι ένας άνθρωπος που ήταν σε σύγκρουση με το Πανεπιστήμιο και τον Παπαρηγόπουλο. Ο Παπαρηγόπουλος περίπου το έκοβε τις υποτροφίες. Έγραψε στο Υπουργείο Δρόμου και δεν ταυτόχρονα δεν κάνει τίποτα. Δεν είναι σοβαρή ιστορία αυτή. Τα ίδια γινόταν και με αυτά τα φροντιστήρια. Το λέω για να πω ότι η ιστορία της πανεπιστημιακής σκέψης και μέσω αυτής των ιδεών στην Ελλάδα, που την ανοίγεται πάρα πολύ, και σας παροτείνω να συνεχίσετε όπως το κάνει φαντάζομαι και ο Κώστας, στις μελέτες που κάνετε τώρα, είναι πολύ ενδιαφέροντα. Και έρχομαι τώρα στο μεσημερικά παραδείγματα πάνω σε αυτό. Πρόσφατα δημοσιεύω εδώ και 2 χρόνια περίπου στη Νέα Εστία τις αναμνήσεις ενός περίφημου κορυφαίου διεθνώς φιλολόγου και μιαν ακαδημαϊκού για το οικονομή, για την κατάσταση της φιλοσοφικής σχολής. Σας πληροφορώ ότι έχετε ανοίξει ένα δρόμο που θα βλέπετε τους ιστορικούς μας γίνουν όχι αγιοποίηση, συχνά το είπε ο Κώστας, στη βιογραφία έχουμε την τάση να αγιογραφούν. Και για να κλείσω και με αυτό το τελευταίο θέμα, η ιστοριογραφική σχολή της Πανεπιστημίου Αθηνών που ανέπτυξε το πάθος του αρχείου, καλά, αφήνω ότι άφησε το Σακελαρίο, απέριψε την πρώτη διατριβή. Ο Σακελαρίο ο ίδιος γράφει στην επανέκδοση της Β' Τουρκοκρατίας με Πολοποννήσο ότι στο Πανεπιστήμιο, το γράφει στον πρόλογο, ρητάρε, στο Πανεπιστήμιο δεν καλλιεργήσαμε ποτέ το αρχείο. Τι καλλιέργησαν, Κώστα? Όχι το αρχείο, εδώ έχει μεγάλη σημασία, το έχει πει και ο Χέγγελ, ο Έγκελ, με άλλο λόγο, με άλλο τρόπο. Καλλιέργησαν την κουλτούρα του τεκμηρίου. Η κουλτούρα του τεκμηρίου δεν είναι απαραίτητα κουλτούρα αρχείου. Το τεκμήριο μπορεί να είναι ένα και να το βρει έτσι. Η κουλτούρα αρχείου είναι η συστηματική έρευνα του αρχείου. Άρα ανοίξατε δρόμου, πιστεύω. Εγώ δηλαδή που δεν είμαι τη ειδικότητα ούτε τη εποχή όπως εσείς και ο Κώστας, αλλά έτσι από τη γενική μου κουλτούρα, είδα πώς προβληματισμούσε μίχτη και για την ιστορία του Πανεπιστημίου και για τις αντιφάσεις της ελληνικής ιστοριογραφίας. Που από μια μεριά είχαμε την έξαρση του τεκμηρίου, αλλά τίποτα από το συστηματικό για την νεότερη ειδικά ιστορία. Και για να κλείσω, μιλάτε ωραία για τα φροντιστήρια. Τελικά τι μαθαίνανε? Γιατί ο Βλάχος που είχε πάρει από τη Γερμανία την κουλτούρα του φροντιστηρίου, του σεμιναρίου, λένε οι γαλλόφωνοι, είναι περίεργος τι ακριβώς διδάσκαμε. Δηλαδή έχουμε ακόμα, ανοίξτε το δρόμο, πολλές λεπτομέρειες να δούμε. Εκλείνεται υπέροχα, πολύ σωστά ο Κώστας διάβασε την. Και φτάνετε κι εσείς στη γεύση του αρχείου. Η γεύση του αρχείου που αναφέρεται με την Αρλέτ Φάρς δεν είναι η γεύση του αρχείου που είχε ο Βλάχος. Δεν έκανε τέτοιου είδους έρευνες ο Βλάχος. Αυτές ανήκουν σε μια άλλη παράδοση. Και κλείνοντας και πάλι για την Γέρο που συνομιλείται τόσο ωραία με τον Δημάρα. Γιατί φαίνεται ότι σε πολλά ενάβσματά σας είναι η δημαρική σκέψη που είναι από πίσω, που πραγματικά τη χρωστάνε πολλά και θα εξακολουθούμε να τις πω. Σταματάω εδώ, έχω και τέταρτο λόγο, αλλά δεν θα στο πω. Αστειεύομαι βέβαια. Οπότε τώρα, αν η Σταυρόλα θέλει να συμπληρώσει κάτι, θα το κάνει. Και σε σχέση με όσα άκουσε ή αν κάτι ξέχασε στη δική της ομιλία. Και μετά θα δώσουμε το λόγο ανθρώπους που και εγώ ευχαριστώ που ήρθανε και μας ακούσανε τόσο ωραίο πρωινό, να κάνουν ερωτήσεις τις οποίες θα απαντήσετε ή εσείς ή αν απευθυνθούν εκείνες αλλού σε αυτούς που απευθύνουν. Λοιπόν, σε εσάς. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Τα ξεχάσαμε και μερικά. Πολλά ήταν. Ποτέ ένας λόγος δεν θα ήταν. Και τέλος πάντων, αυτά τα καλά λόγια σου δίνουν τη δύναμη για να συνεχίζεις. Τώρα έχω αρχίσει να ασχολούμαι με το κακριβί και έχω ενθουσιαστεί. Έκτακτα. Θέλω να σταθώ σε κάτι που είπε ο κύριος Κωστής. Είναι αλήθεια ότι τώρα, εάν το ξανάγραφα, και μάλιστα ήθελα να το πω, τέλος πάντων το ξέχασα, αν το ξανάγραφα αυτό το βιβλίο, πραγματικά αυτό το κομμάτι για τα θεωρητικά ζητήματα τα οποία έφερε ο Βλάχος, θα το αντιμετώπισα διαφορετικά. Δηλαδή, κατάλαβα ότι αν έγραψε τόσο καλά το μακεδονικό ή τόσο καλά τη διπλωματική του ιστορία, δηλαδή την ιστορία των κρατών της Χερσονήσου του Αίμου,
που έχουμε το βιβλίο, το οποίο είναι 770 σελίδες, αλλά υπάρχει και η ανέκδοτη. Θα έχουν υποφέρει, υποφέρει υποψήφοι στο διπλωματικό σώμα από αυτό το βιβλίο. Τι φαντάζομαι από το μαθαίνα. Αν έγραψε λοιπόν αυτά τα δύο βιβλία τόσο καλά, τα έγραψε γιατί ήταν επηρεασμένος ακριβώς από τον. Από τις παραδοχές τελικά και τις βεβαιότητες και τις προσεγγίσεις τέλος πάντων της δυτικιστικής ιστοριογραφίας. Απλώς εγώ στα θεωρητικά και μυθολογικά ζητήματα, αυτό που θα ήθελα θα ήταν να είναι λίγο πιο ενημερωμένος, γιατί είναι περισσότερο ενημερωμένος ό,τι αφορούσε τη γερμανική ιστοριογραφία, θα ήθελα να είναι λίγο πιο ενημερωμένος και στα άλλα. Θα μου πεις τώρα τα άλλα ποια είναι. Τα ΝΑΛ δεν είχαν κάνει ακόμα, δεν υπήρχαν τα ΝΑΛ ακόμα προφανώς, γιατί το δημοσιεύει το 25, τα ΝΑΛ είναι αμέσως μετά. Ούτως Ακεντινός δεν επηρεάστηκε από τα ΝΑΛ που σπούδασε στη Γαλλία. Εδώ, συγγνώμη. Ναι. Αν πάρεις το Ζωρόνο, θα διαπιστώσει, που ήταν μαθητής του Λαμπρούς, θα διαπιστώσεις ότι στη βιβλιογραφία του τον Λαμπρούς τον αναφέρει. Δεν αναφέρει κανέναν άλλον από τους Γάλλους ιστορικούς της εποχής. Το 50, έτσι. Ναι, και στη Γαλλία. Στη Γαλλία. Γράφοντας. Κανέναν άλλον. Όλοι οι παραπομπές Έλληνες ιστορικούς και στο Μάρξ. Τίποτα άλλο. Δηλαδή, του ζητάς πολλά του Βλάχου. Πάντως, ναι, τώρα θα ήμουν λιγότερο, θα ήμουν πιο φιδωλή, ας πούμε, έτσι, σε αυτή την κρίση. Τώρα, ένα ερώτημα, στο οποίο, εντάξει, πιστεύω ότι δεν είναι εύκολη η απάντηση. Ωραία, γιατί ήταν τελικά τόσο παραγωνισμένος. Παραγωνισμένος από την πολιτεία δεν ήταν, γιατί η πολιτεία του έδωσε βήμα, ας πούμε, διευθυντή στο διδασκαλείο, ήταν στο Πάντιο, στην αποκατάσταση πληθυσμών στη Δράμα. Βεβαίως, βεβαίως. Ναι, γιατί στη Μαύρη Βίβλο που έγραψε και με τους άλλους καθηγητές για τα βουλγαρικά εγκλήματα. Είναι και αυτά σημαντικά έργα. Επίσης, το ότι αυτό το γεγονός ότι το ανέθεσα να κοιτάξει την κατάσταση που επικρατούσε στα Δωδεκάνησα μετά την ενσωμάτωση στην Ελλάδα και να προτείνει. Και δεν είναι μόνο ότι πρότεινε για τη δημοτική και για τη μέση εκπαίδευση κάποια πράγματα, αλλά ήταν ότι τα περισσότερα υλοποιήθηκαν. Άρα λοιπόν από την πολιτεία δεν ήταν παραγωνισμένος. Τώρα, μια σκέψη και την οποία θα ήθελα έτσι να τη συζητούσαμε. Σκεφτόμουν ότι μήπως γιατί τελικά, γιατί ήταν παραγωνισμένος από την ιστορική κοινότητα, μήπως γιατί τελικά το να γράφεις διπλωματική ιστορία, έτσι όπως είναι μια παραδοσιακή, ένας παραδοσιακός αφηγηματικός τρόπος ιστορικής γραφής, ήταν πια ξεπερασμένος, μήπως υπήρχε αυτή η διάθεση από τη μεριά των ιστορικών, αυτών των ανθρώπων της δεκαετίας του 70, αν θέλετε, του 60, του 70, που βρέθηκαν στο εξωτερικό και που εκεί επηρεάστηκαν από το... από τον μαρξισμό ή επηρεάστηκαν από τα ΑΝΑΛ. Όχι. Όχι. Χειρότερα από αυτό είναι. Τι είναι. Αυτός που θαυμάζουμε, τους πολέμησε. Ο Δημαράς. Ο Δημαράς με ρίμνησε ένα φίλιο Μιχαήλ Λάσκαρης από το Ίδρυμα Ερευνών επειδή έκανε διπλωματική ιστορία. Ναι, αλλά γιατί. Γιατί είχε διαμορφωθεί με μια άλλη αντίληψη περί ιστορίας. Όχι από το εξωτερικό. Ο Δημαράς δεν ήταν επηρεασμένο. Πριν πάει στο εξωτερικό, δεν είχε. Ήταν δηλαδή αλλά με την έννοια μια σχολή. Τέλος πάντων, κλείνω την παρένθεση, θα σας πω και εγώ κάτι πάνω σε αυτό μετά. Ναι, δηλαδή εγώ αυτό προσπάθησα, δηλαδή σε αυτό το ερώτημα αυτές τις σκέψεις, έτσι, σε αυτές τις σκέψεις κατέφυγα, δηλαδή ότι οι άνθρωποι που βρέθηκαν στο εξωτερικό, που γνώρισαν τον μαρξισμό, που γνώρισαν τους αναλυστές και ήρθαν στην Ελλάδα, ο τρόπος, τώρα βέβαια είναι και μια πολύ μεγάλη κουβέντα, πώς ποια ήταν η πρόσληψη του μαρξισμού έτσι και των αναλυστών από τους... Οι αναλυστές είναι αργότερο ο μαρξισμός, γιατί και του παράδοση, είχε το Μάξιμο. Ναι, βέβαια, το Σεραφείο Μάξιμο. Βέβαια. Πολύ, πολύ σημαντικά έργα, η αρχή του καπιταλισμού. Αυτό που, που διαρωτιέστε και συγγνώμη σας δεν κόπτω, αλλά έχει σημασία. Αυτό είναι το ερώτημα δηλαδή. Πάει ακριβώς το επίκεντρο της δουλειάς σας. Κάποια στιγμή η διπλωματική ιστορία από τη φιλοσοφική, γιατί μπορεί στο Πάντιο να μην ήταν έτσι, φεύγει και συγκεντρώνεται στη Θεσσαλονίκη. Εκεί ιδρύεται και το Ινστιτούτο Μελετών Χερσονήσου του Έμου. Εκεί κάνει και καριέρα ως Βολόπουλος αρχικά, ο οποίος πιθανόν, θα το δούμε εδώ, μήπως ήταν επηρεασμένος από τον Βλάχο. Και θα τον πρόλαβε στο Πανεπιστήμιο ως Βολόπουλος, ο Κωνσταντίνος Βολόπουλος, τη δουλειά του Βλάχου κατά τη γνώμη μου. Σας το λέω για τις προβληματικές σας, να μην πω ότι θα είχε και χαρτιά του. Θα του είχε δώσει πίστες. Τη συνεχίζει ο Βολόπουλος, ο οποίος ήρθε στην Αθήνα πολύ αργότερα. Κατέφυγε στη Θεσσαλονίκη, που λόγω Λάσκαρη κάνανε τέτοιες σπουδές.
στην Αθήνα για κάποιο μυστηριώδη λόγο, όχι από το Ίδρυμα Ερευνών λόγω Δημαρά. Αυτό το ξέρω και έχω ακούσει ιστορίες. Παρά την προσπάθεια του Μανούσακα να τον κρατήσει στο Ίδρυμα κλπ. Είπε, δεν θέλουμε αυτό στο Ίδρυμα Ερευνών, δεν θέλουμε αυτό του είδους. Πάντως και στις μέρες μας νομίζω ότι δεν υπάρχει ένα ενδιαφέρον για την διπλωματική ιστορία, έτσι, τώρα είναι τόσο πολύ μεγάλη. Τώρα, τώρα υπάρχουν όμως πολύ ισχυρές διεθνείς και ευρωπαϊκές σπουδές. Ναι, αυτό. Και γεωπολιτική. Πάρα πολύ ισχυρές. Ναι, όλα αυτά περιλαμβάνονται εκεί. Τι εσείς παραπέμπετε σε αυτές τις περισσότερες τις αναφορές. Για τη γεωπολιτική και τα λοιπά. Τώρα έχει προκηρυχθεί θέση ιστορίας διπλωματίας στο στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, παράδειγμα. Στις διεθνείς και ευρωπαϊκές σπουδές. Ίσως και υπήρχε μια μεγαλύτερη παράδοση στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη σε σχέση με την Αθήνα. Και λόγω του Ινστιτούτου, της Εξονίσης του ΕΜ, που υπάρχει ακόμα. Μάλιστα. Στη νομική όμως διδασκόταν. Στη νομική, ναι, ναι, πράγματι. Και ο Ζωολόπουλος στη νομική διδάξε. Αλλά ο Λάσκαρης ήταν στην... φιλοσοφική και τον διαδέχθηκε ο Χασιώτης που έφυγε από τη σύγχρονη ιστορία και ο Τσιριπαλής τα Ιωάννια και ο Τσιριπαλής έχει κάνει διπλωματική ιστορία γιατί θα το δεκάνιζε και τα λοιπά και πολύ σοβαρή και ο Χασιώτης που ήταν διάδοχος του. Τώρα από το Λάσκαρη ο Γιάννης Στεφανίδης στην νομική είναι και ο Λάσκαρης διπλωματική ιστορία. Αυτό, αυτή είναι η θέση του. Θα τα γράψεις αυτά σε άλλο. Ιστορία των διπλωματικών και ιστοριωτικών διπλωμάτων που δώσατε στην Ελλάδα. Συγγνώμη, ναι. Σας διέκοψα. Όχι, συνεχίστε. Όχι, αυτό ήθελα να πω. Ότι... ανοίξατε τώρα πρώτα. Δηλαδή, ναι, θέλετε, ναι, όχι, με ποιον τρόπο ναι, και για ποιο λόγο, ας πούμε, παρέμενε έτσι η διπλωματική ιστορία αυτό ήταν. Τώρα ευτυχώς ένα... γιγαντώθηκε. Ναι, ναι. Και θα αγιογραφήσει τώρα το Βλάχο, ευτυχώς που τους προλάβατε. Διότι σε λίγο θα λένε. Αυτές που δεν ξεκίνησαν ήδη από το 1926 σε στερές βάσεις. Έχουμε αυτή την τάση να... για τον Κακρυδί που κάνετε τώρα, για το μόνο που λέει καλά ο Κονομής είναι ο Κακρυδής. Ακόμα και το Σικουτρί παραλαμβάνει. Θέλετε να πείτε κάτι άλλο? Δεν τα πω προς το παρόν. Μπορείς να είσαι ούτως ή άλλως. Θα χρειαστεί. Λοιπόν, αν έχετε ερωτήσεις, απορίες, διαφωνίες, γιατί βγήκαν και πολλές διαφωνίες, μην νομίζετε ότι είναι όλα. Έτσι δεν είναι. Βλέπετε με τον κύριο Κωστή αμέσως. Διαφωνούμε σε βασικά πράγματα. Δεν λέει ο λόγος τώρα. Ας διαφωνούμε. Σας ακούμε. Χάγκεν. Δεν έχεις όρεξη να ρωτήσεις πράγματα. Σε ευχαριστούμε που είσαι εδώ, είναι μεγάλη μας τιμή. Καθυλώθηκα. Παρακαλώ. Να σπάσει ο πάγος. Να είστε καλά. Θα ήθελα να ξεκινήσω από τα τρία επίπεδα ανάγνωσης ενός ιστορικού τεκμηρίου, όπως μας τα έμαθαν και οι δάσκαλοι που είναι εδώ αυτή τη στιγμή. Το πρώτο θα έλεγε κανείς είναι το τι κάνει ένα ιστορικό υποκείμενο. Το δεύτερο είναι πώς δεξιώνεται η εποχή με την έννοια της κοινότητας, δεν είναι η εποχή ο χρόνος, αλλά είναι οι άνθρωποι που ζουν μαζί με το υποκείμενο αυτό, πώς δεξιώνεται το τι κάνει, το τι γίνεται. Και το τρίτο είναι πώς δεξιώνεται η ιστοριογραφία, ό,τι έχει γίνει. Είναι φανερό στη συγκεκριμένη περίπτωση ότι η διαβάθμιση, η απόσταση που έχει διανυθεί είναι τεράστια. Αυτά που έγραψε και ενδεχομένως έκανε, κυρίως αυτά που έγραψε όμως, ο Βλάχος, είναι πιο κοντά στον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα σήμερα και τα αξιολογούμε διαφορετικά, τα αξιολογούμε θετικά. Υπονοήθηκε προηγουμένως ότι η δεξίωση που έγινε στο έργο του από τους ομότεχνούς του την εποχή την οποία παρήχθη δεν ήταν ιδέουσα ή τουλάχιστον δεν συμφωνεί με τη δική μας. Ήταν μόνο ιδεολογικό το ζήτημα, δηλαδή έγραφε διπλωματική ενώ οι άλλοι έκαναν κάτι άλλο ή μήπως ήταν η θέση του στα εθνικά ζητήματα η οποία ενόχλησε. Τόσο τους σύγχρονούς του όσο και τους μεταγενέστερους, όπως υπενόησες και εσύ. Σήμερα τους ενοχλεί λιγότερο.
όπως υπενόησες και εσύ προηγουμένως, mm-hmm. με τους ας πούμε μαρξιστές αναλυστές τους, mm-hmm. είπες πριν και τα λοιπά. Mm-hmm. Ευχαριστώ. Mm-hmm. Ναι, ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που ρωτάς. Αν ενόχλησε, ενόχλησε, νομίζω ότι ενόχλησε. Όταν γράφεις, θα πω μερικά παραδείγματα, έτσι, Σκόρπιο, όπως μου έρχονται. Όταν, ας πούμε, γράφεις, όταν έχει γίνει μια πάρα πολύ μεγάλη δουλειά, ας πούμε, από τον Παπαρηγόπουλο και όχι μόνο, να συνταχθούν χάρτες, οι οποίοι θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως τεκμήρια για αυτά που διεκδικείς, ας πούμε, στα επίμαχα μακεδονικά εδάφη. Όταν γίνεται μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια ο Παπαρηγόπουλος να πείσει τον Κίπερ, στην αρχή ο Κίπερ χρησιμοποιεί τους χάρτες, έχει συντάξει ένα χάρτη, ο οποίος δεν είναι ευνοϊκός για τα δικά μας συμφέροντα. Και μάλιστα αυτόν τον χάρτη το χρησιμοποίησε ο Κίπερ, το χρησιμοποίησαν οι Βούλγαροι στη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου. Έτσι. Μετά προσπαθεί ο Παπαρηγόπουλος να τον πείσει να αλλάξει. Και αλλάζει. Και φτιάχνει ο άτλας γεωγραφικός, τοπογραφικός και εικονογραφικός, ας πούμε, του ελληνικού έθνους, έτσι, που νομίζω δεν αμφισβητήθηκε ούτε μέχρι στις μέρες μας αυτός δεν είναι. Λοιπόν, ή ο χάρτης που χρησιμοποίησε ο Παπαρηγόπουλος, ο χάρτης του Στάνφορντ. Τέλος πάντων, όλοι αυτοί οι χάρτες δεν είχαν τίποτα άλλο παρά να δεν δήλωναν τίποτα άλλο. Ήταν μια εικαστική απεικόνηση, ας πούμε, της γεωγραφικής, να το πω έτσι, κάπως πρόχειρα το λέω τώρα, της γεωγραφικής ηγεμονίας της Ελλάδας στην περιοχή της Μακεδονίας. Έτσι. Ο Βλάχος έρχεται και λέει ότι αυτοί συντάχθηκαν, ο τρόπος με τον οποίο συντάχθηκαν, ύστερα από παρενέσεις και προτροπές του Συλλόγου προς διάδοση των ελληνικών γραμμάτων, και περιέχουν το ιμπεριαλιστικό εθνικιστικό πρόγραμμα της Ελλάδας. Τι άλλο να πει, τη μεγάλη ιδέα. Δηλαδή έρχεται και λέει, ας πούμε, ότι ξέρετε κάτι, αυτοί οι χάρτες δεν απεικονίζουν την αλήθεια. Έτσι δεν είναι. Ο Κίπερ εκτελέθηκε αδρά για να κάνει αυτούς τους χάρτες. Αυτό είναι. Αλλά αν με επιτρέπεις, Μάρια, υπάρχει και μια άλλη πλευρά, την οποία τη θεωρούμε πεζή και την αγνοούμε. Υπάρχουν, και το είπα και πριν, υπάρχουν δίκτυα, υπάρχουν στα οποία, όπως καταλαβαίνετε, στο θέμα που θες ο Νίκος, οι πιο κοινωνικά αναβαθμισμένοι επιστήμονες έχουν πλεονεκτούν. Δηλαδή και μέχρι πρόσφατα, μέχρι το 83 που μπήκε ο νόμος του Πασόκ, κοινωνικά τα πανεπιστήμια ήταν αυστηρά προσδιορισμένα. Εμένα μου κάνει έκπληξη που μπόρεσε ο Βλάχος να γίνει καθηγητής του Πανεπιστημίου. Και με δύσκολες κρίσεις από αυτό είναι η μία πλευρά. Η δεύτερη πλευρά είναι ότι ακόμα και σήμερα, ίσως σήμερα που και περισσότερο, οι διάφορες φράξεις στους διάφορους τομείς αρνούνται να χρησιμοποιήσουν και βιβλιογραφικά ακόμα κάποιον που δεν θεωρείται ότι είναι δικός τους. Εντάξει. Και δεν θα αλλάξει. Λοιπόν, και υπάρχουν διάφορες φράξεις, οι οποίες, δηλαδή, συνειδητή παραγωγή μαθητών, στους οποίους επιβάλλουν το να μην παραπέμπουν βιβλιογραφικά. Αυτό είναι, αν δηλαδή ήταν ένας απομονωμένος επιστήμονας, κοινωνικά δεν είχε πολύ μεγάλα φόντα. Από εκεί και πέρα έγραφε πράγματα που ενοχλούν, αν δεν πειραίω είναι, θα οδηγηθεί εκεί. Ωραία, αυτό. Ή επίσης, ας πούμε, το γεγονός ότι αναφέρεται και στα εθνικά δίκαια των άλλων. Αυτό δεν είναι αυτονόητο. Νομίζω ότι είναι πραγματικά ανατρεπτικό. Έτσι δεν είναι. Όταν λέει, ας πούμε, ότι έχουν και οι άλλοι λαοί το δικαίωμα να αγωνιστούν για κάτι. Όταν λέει ότι οι εθνικισμοί που εκφράζουν είναι το ίδιο υπολογίσιμοι αντίπαλοι. Τα λειτουργικά τους προγράμματα είναι το ίδιο σεβαστά. Και αυτό δεν είναι πολύ σημαντικό. Και κάτι, Μάρη, που εσύ το ξέρεις καλύτερα μου. Το πώς βλέπει τελικά και το έθνος, πώς βλέπει τον εθνικισμό, έτσι, στη Μακεδονία. Γι' αυτόν το έθνος δεν είναι αναβίωση, έτσι, δεν είναι οι θεωρίες, τα ξέρεις καλύτερα, οι θεωρίες της αναβίωσης, είναι οι θεωρίες της κατασκευής. Αυτό νομίζω δεν είναι, θέλω να πω, ο άνθρωπος προφανώς δεν είχε υπόψη του όλες αυτές τις θεωρίες της κατασκευής. Αυτές είναι διατυπωμένες πολύ αργότερα, έτσι, δεν είναι, και δεν αναφέρομαι τώρα στον Άντερσον. Είχε ζήσει στην περιοχή. Ως καθηγητής ήταν. Ως καθηγητής. Και φαντάζομαι ότι θα τα είδε όλα αυτά.
Ήταν στην Κοζάνη. Στην Κοζάνη. Ήταν στο διδασκαλείο τη Κοζάνη. Λίγο... Ήταν, το είχε δει. Ναι. Κοζάνη. Είχε μια βιωματική σχέση με την Κοζάνη. Και ο Δραγκούμης είχε, αλλά έφτασε στα από τα συμπεράσματα. Α, θέλω να πω ότι ενθουσιάστηκα με το βιβλίο σου και ότι ήδη με δικαίωσε σε κάτι που είχα μεγάλη σαμβούλη. Στην μια εισαγωγή που έχω γράψει στο ηρώ και μαρτύρον αίμα του Δραγκούμη. Του Δραγκούμη. Και φοβόμουν ότι έχω κάνει μίζωνα λάθη. Αλλά χάρη σε σένα. Και το Βλάχο δηλαδή, αλλά επειδή δεν τον ήξερα. Ήταν ευαγγελικός, όχι μάλλον. Νομίζω πως όχι. Έτσι, μπράβο. Γιατί είναι και αυτό. Αν δείτε ποιοι τον εκλέξανε, βέβαια θα τους απογοήτευσε μετά από αυτά που έγραψε. Ο Λάμπρος, ο Άμαντος, ο Κουζέας. Αυτός αυτή... είχε κάποιες αμφιβολίες, αλλά τις ξεπέρασε. Ναι, τις ξεπέρασε. Αυτοί του δώσαν και διάφορα. Δεν θα μπορούσε να γράψει ένας βενιζελικός. Αλλά δεν θα μπορούσε να γράψει ένας βενιζελικός αυτά. Έχει ενδιαφέρον. Και επίσης το κομμάτι για τους σλαβόφωνους. Αυτό είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, έτσι δεν είναι. Εντάξει, δεν λέει εκεί ρηξικέλευτα πράγματα, αλλά παραδέχεται ότι υπάρχουν. Μόνο και, δηλαδή, το να πεις ότι υπάρχουν σε μια περιοχή, και μάλιστα, τι λέμε τώρα, δηλαδή, σε μια περιοχή που μεγάλο ήταν πράγμα. Μεγάλο πράγμα, να πεις ότι υπάρχουν. Βέβαια θα πεις στο τέλος ότι... Λέγαμε ότι ήταν σλαβόφωνοι. Πώς λέγαμε. Στην ίσω στην απογραφή του 1928 αναφέρονται ως Σλαβομακεδόνες. Ως Σλαβομακεδόνες. Ναι, καλά, εκεί ήταν μια περίοδο λάθησης. Πήγαν λίγο καλύτερα τα πράγματα μια περίοδο. Μετά λέγαμε Έλληνες που έχουν αλλάξει γλώσσα, που έχουν χάσει τη γλώσσα. Υπέστησαν. Επίσημη γλώσσα, λέω, όχι ιστορική. Και εντάξει. Νομίζω ότι υπέφεραν τα πάντινα, ας πούμε. Εντάξει, αυτό είναι άλλο θέμα. Πολύ σοβαρό. Ότι πάντως μιλάει για αυτούς, παραδέχεται την ύπαρξή τους. Δηλαδή αυτό νομίζω ότι έχει την αξία του. Λέει μετά βέβαια ότι απέκτησαν εθνική συνείδηση, αλλή μόνο να έλεγε ότι δεν απέκτησαν. Το καταλαβαίνεις την προφορά της. Συγγνώμη αυτό που ήταν. Λοιπόν, κάτι άλλο θέλετε να ρωτήσετε. Άνοιξες πολλά θέματα, όχι εδώ μόνο. Με το βιβλίο σου. Και αυτό τώρα είναι το μισό της διατρίβης. Δεν έχει σημασία. Κοίταξε, καλύτερα τη μια διαβεβαιώ ολόκληρη. Δεν διαβάζει. Ο παπάς μου το είδε, μου λέει τόσο μικρό βιβλίο. Μου λέει. Το περίμενε πιο μεγάλο. Αν οι αναγνώστες είναι ευφυείς. Τη μια διατριβή είναι μια διατριβή πάντα, ξέρεις. Πάντως, μια που μιλάμε για βιογραφίες, δείτε γύρω μας. Φρόιντ. Ψηλαφώντας το Φρόιντ. Κανακάρης Ρούφος. Άρα μια χαρά. Είμαστε γεμάτοι. Μήπως είναι το συγκεκριμένο βιβλιοπωλείο. Όχι, όχι, όχι. Αν δεν έχετε κάτι άλλο, να κλείσουμε τη συνεδρίαση. Επαναλαμβάνοντας τις ευχαριστίες και τον τριώμα. Εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους. Και να συγχαρούμε ακόμη μια φορά. Ευχαριστώ.